Θέλω να ξεκινήσω τη σημερινή μας εκδήλωση εκφράζοντας την βαθύτατη οδύνη μας για την απώλεια του σμιναγού Γεώργιου Μπαλταδόρου, ο οποίος έπεσε κατά την επιτέλεση εθνικού καθήκοντος. Στην οικογένειά του εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια. Τέτοιες ώρες οι λέξεις είναι φτωχές για να περιγράψουν τη θλίψη και την οδύνη που αισθάνεται ο καθένας και η καθεμία από μας. Με τον Γιάννη τον Μπουρνού είμαστε χρόνια φίλοι και καλοί σύντροφοι. Ήταν και ένας από τους καθοδηγητές μου στην νεολαία συνασπισμού το 2003, όταν ήμασταν στον συνασπισμό και στο ΣΥΡΙΖΑ του 3,2%. Έχουμε κάνει σήμερα μία κατανομή μεταξύ μας για να μην πούμε τα ίδια πράγματα και σας κουράσουμε. Ο Γιάννης από τότε είχε αναλυτική ενασχόληση με τα διεθνή και τα ευρωπαϊκά δρόμενα και κατά τη γνώμη μου είναι ένας από τους πιο καλούς γνώστες των ζητημάτων, όχι μόνο της νεότερης γενιάς του κόμματος, αλλά όλου του κόμματος. Και εκεί πέρα, φίλες και φίλοι και συντρόφισσες και σύντροφοι και συναγωνιστές και συναγωνίστριες που είχε μαλλιάσει η γλώσσα μας να συζητάμε για την οικονομία, και είχαμε γίνει όλοι σχεδόν ειδικοί πάνω σε αυτά τα ζητήματα, η εξωτερική πολιτική πήρε τα πάνω της και παίρνει σιγά σιγά το μεγαλύτερο κομμάτι στις συζητήσεις, στο δημόσιο διάλογο και στην ενημέρωση. Και όχι αδίκως. Έτσι μπορούν μέσα και από αυτό το πεδίο να φανούν ευκρινέστερα οι πολιτικές μας αντιθέσεις και διαφοροποιήσεις με τις άλλες πολιτικές δυνάμεις που δρούν και λειτουργούν στη χώρα, σε μεγαλύτερη γκάμα θεμάτων. Εγώ θα μιλήσω για τρία θέματα. Θα μιλήσω λίγο για τα ελληνοτουρκικά, το προσφυγικό που είναι πολυδιάστατο ζήτημα και έχει σαφείς πτυχές στην εξωτερική πολιτική, έτσι ιδίως όπως διαμορφώνονται οι ευρωτουρκικές και οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, και θα κάνω και μια μικρή αναφορά στις εξελίξεις στο Συριακό. Ιδίως μετά το 2016, και την αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος, η Τουρκία βρίσκεται σε περίοδο μεγάλης νευρικότητας. Αντιμετωπίζει εσωτερική αμφισημία, ταλάντευση και πολλές αντιφάσεις. Εμείς, η Ελλάδα ως χώρα ευρωπαϊκή, προσπαθούμε να τροφοδοτήσουμε την αίσθηση ότι δεν έχουμε κακές βλέψεις, ούτε θέλουμε να είμαστε κακοί γείτονες. Δεν διεκδικούμε ούτε τα σύνορα της καρδιάς μας, ούτε του μυαλού μας, ούτε της ψυχής μας. Άλλωστε, αν στα Βαλκάνια και στην ευρύτερη περιοχή του ο καθένας διεκδικούσε αυτά τα σύνορα, δεν θα αρκούσαν ούτε τρεις πλανήτες για να μπορέσουν να μας χωρέσουν όλους. Από όλους τους γείτονες, η Τουρκία που έχει, ο καλύτερος εν δυνάμει γείτονας είμαστε εμείς, αν δείτε τι γίνεται γύρω-τριγύρω από την Τουρκία. Αλλά ο Τούρκος πρόεδρος, η πολιτική ηγεσία της Τουρκίας, αποφάσισε, ή μάλλον φαίνεται να έχει αποφασίσει για να είμαστε ειλικρινείς, να έχει προβλήματα με όλους, ακόμα και με τους πιο καλούς γείτονες, δηλαδή εμάς. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι λοιπόν. Για εμάς, ο όρος για τις καλές γειτονικές σχέσεις είναι το διεθνές δίκαιο και τίποτα άλλο. Ο Ερντογάν μπορεί να ονειρεύεται ή να μην ονειρεύεται ότι μπορεί να αλλάξει τα ευρωπαϊκά σύνορα. Προς το παρόν, δεν έχει δείξει κάποια τέτοια διάθεση, δείχνει όμως μια σαφή διάθεση παρενόχλησης της χώρας, δημιουργίας επεισοδίων, αμφισβήτησης κυριαρχίας της δικής μας και κατά συνέπεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σειρά από θαλάσσιες περιοχές και χώρους. Η ευρωπαϊκή και η ελληνική εξωτερική πολιτική έχουν βάθος και χρόνου και περιεχομένου. Θα πρέπει να βρίσκεται κάποιος τελείως έξω από κάθε πλαίσιο λογικής για να αμφισβητήσει αυτές τις σταθερές. Και εδώ πιστεύω, αλλά και σε πολλές παρέες σε καφενεία, μπαίνει πολλές φορές το ερώτημα τι σκεφτόμαστε εάν ο Ερντογάν η Τουρκία αποφασίσει να παραβιάσει τους κανόνες της ειρήνης. Μπαίνει βέβαια το ερώτημα αυτό, προβοκατόρικα, και από πολλούς μάγκες, δήθεν υπερπατριώτες, που είναι γνήσιοι πολιτικοί συνεχιστές όσων ευθύνονται για την προδοσία της Κύπρου. Να το ξεκαθαρίσουμε λοιπόν, ότι για εμάς δεν υπάρχει εναλλακτική από την ειρήνη και την ειρηνική συνύπαρξη. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν λαμβάνουμε υπόψη τη συμπεριφορά του όποιου γείτονά μας. Σε όλους τους γείτονες υπάρχουν προβλήματα.
και τα προβλήματα πρέπει να λύνονται διπλωματικά, ειρηνικά, με βάση το διεθνές δίκαιο. Η Τουρκία πολλές φορές ρίχνει λάδι στη φωτιά. Έχει την τάση να δημιουργεί εντάσεις. Αυτός είναι ο τρόπος που κάνει πολιτική. Σε αντίθεση με την Τουρκία, λοιπόν, η Ελλάδα έχει άλλα θεσμικά συστήματα, άλλες ικανότητες και η διάθεσή μας να απαντάμε με διπλωματικά μέσα σε προκλήσεις, ακόμα και στρατιωτικές, δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία. Είναι συμπεριφορά ευθύνης. Αυτό δείχνει δύναμη και χαρακτήρα δυνατοτήτων. Η Ελλάδα, λοιπόν, είναι προσιλωμένη στην ειρήνη. Γι' αυτό είναι επίγουσα ανάγκη αυτή τη στιγμή να μπει ένα στόπ στην κλιμάκωση των πολεμοχαρών και των επιπόλεων που απειλούν με ευρύτερη ανάφλεξη τον πλανήτη με αφορμή τη συνεχιζόμενη συριακή κρίση. Όπως έκαναν και με την υπόθεση της Κορέας, της Χερσονήσου της Κορέας πριν λίγους μήνες, όπως έκαναν και με την αναγνώριση της Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσας του Ισραήλ. Αναφέρομαι προφανώς στον πρόεδρο Τραμπ και στο ακραίο του επιτελείο. Τα θέματα αυτά, τα οποία είναι όντως δύσκολα και σύνθετα, δεν λύνονται με εμπριστικές δηλώσεις. Πρέπει να πριτανεύσουν οι νυφάλιες φωνές, πρέπει να εισακουστεί η έκκληση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για ένα αποφασιστικό φρένο στην επικίνδυνη κλιμάκωση και τις απειλές της βίας. Αλλά πρέπει να ξεκινήσει με τρόπο έντονο και οι πολιτικές και διπλωματικές πρωτοβουλίες και να βρεθεί ανταπόκριση και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από τη Ρωσία, αλλά και από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να στηρίξει τις πρωτοβουλίες του ΟΗΕ. Δεν μας ταιριάζουν και σαν Ελλάδα και σαν Ευρώπη ούτε η αφωνία ούτε ο ρόλος του κομπάρσου. Δεν ξέρω πόσοι προλάβατε να ακούσετε τις ειδήσεις. Νωρίτερα ο Έλληνας Πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας είχε μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο Μακρόν, όπου μεταξύ άλλων ζητημάτων που συζήτησαν του είπε ότι αν αποφασιστεί κάποια στρατιωτική επιχείρηση η Ελλάδα προφανώς δεν θα συμμετέχει. Η Ελλάδα θα πρωταγωνιστήσει στον μπλοκ των δυνάμεων της ειρήνης. Έχει κατατεθεί ήδη μια σουηδική πρόταση που δεν την ξέρω σε λεπτομέρειες και δεν θα ήθελα να την αναπτύξω εδώ πέρα, αλλά αυτή είναι η δική μας λογική. Και νομίζω ότι την επόμενη περίοδο οι στιγμές είναι κρίσιμες για την ευρύτερη περιοχή. Νομίζω ότι και στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη πρέπει να διδαχτούμε από τις δραματικές εμπειρίες από προηγούμενες παρεμβάσεις στο Ιράκ, στη Λιβύη, στη Συρία και τα καταστροφικά αποτελέσματα που είχαν και έτσι να μπει ένα φρένο στους άφρονες και στους παράφρονες. Φυσικά μην έχετε καμία ούτε απορία ούτε αμφιβολία για το τι θα γίνει αν υπάρξει στην περιοχή μας μια νέα πολεμική εμπλοκή σε επίπεδο προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι οποίοι το έχουν πολύ εύκολο να λύνουν προβλήματα ρίχνοντας βόμβες ως απάντηση στις πρωτοφανείς θηριωδίες του Άσαντ, είναι δυστυχώς φιδωλοί στο να φιλοξενήσουν στη χώρα τους πρόσφυγες και μετανάστες. Καμία χώρα δεν μπορεί και δεν πρέπει να μετατρέπεται σε αποθήκη προσφύγων και μεταναστών. Σήμερα στην Ελλάδα αναζητούμε πρακτικούς τρόπους διαχείρισης μέχρι να μπορέσει να δοθεί μια λύση που δεν είναι άλλη από τη σταθερότητα και την ειρήνη στην περιοχή και την επιστροφή των προσφύγων στις εστίες τους. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πού οφείλεται το προσφυγικό ρεύμα, διότι αν το ξεχάσουμε κινδυνεύουμε να το θεωρήσουμε ως φυσικό φαινόμενο, ως μια κανονικότητα. Αυτό βεβαίως δεν μπορεί να μας κάνει να αδρανήσουμε μπροστά σε μια πρωτοφανή ανθρωπιστική κρίση. Το προσφυγικό είναι ανθρωπιστικό ζήτημα και προφανώς δεν μπορεί να συνδέεται με τις οποιασδήποτε άλλες επιδιώξεις. Ας δούμε όμως και τον εκλογικό χάρτη, πώς διαμορφώνεται στην Ευρώπη υπό το βάρος αυτών των πιέσεων των μεταναστευτικών και των προσφυγικών ροών. Ισχυρή ακροδεξιά σχεδόν παντού, στην Αυστρία, στη Γαλλία, στην Πολωνία, στη Γερμανία, στην Ιταλία, εσχάτως ξανά και στην Ουγγαρία. Τα δικά μας με τη Χρυσή Αυγή να μην τα αναφέρω. Τα αποτελέσματα και των ουγγρικών εκλογών, ακόμα και αν κατά πάσα πιθανότητα δεν είναι
οι πιο καθαρές εκλογές του πλανήτη, δείχνουν με ρητό τρόπο ότι τα φαντάσματα του παρελθόντος με τα ξενοφοβικά, ρατσιστικά και ανελεύθερα χαρακτηριστικά που βρίσκονται στην ηγεσία αρκετών πλέον ευρωπαϊκών χωρών διατηρούνται και πολλαπλασιάζονται. Η Ευρώπη σε ένα τμήμα της πλέον είναι μη Ευρώπη. Είναι δηλαδή Ευρώπη μισαλόδοξη και μεσαιωνική. Και οι ραγδαίες αλλαγές στους εκλογικούς και πολιτικούς χάρτες δείχνουν ότι δεν έχουμε καιρό. Οι δημοκρατικές, προοδευτικές, οικολογικές και αριστερές δυνάμεις στην Ευρώπη θα συνεννοηθούμε και θα συντονιστούμε για να μπορέσουμε να επανιδρύσουμε την Ευρώπη. Αν δεν το κάνουμε, η μη Ευρώπη θα κάνει την Ευρώπη ξανά να γυρίσει στις γκρίζες σελίδες της ιστορίας της. Και αυτό πρέπει να είναι ένα σάλπισμα και για εμάς, διότι ο δημοκρατικός και προοδευτικός κόσμος πρέπει σήμερα να υπερασπιστεί τα κεκτημένα που υποχωρούν και όχι να δρά υπό το καθεστώς φόβου, όπως είδαμε να γίνεται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες που κόμματα έδρασαν με αυτόν τον τρόπο και μετά υποχώρησαν δραματικά. Αυτό έχει από τη μία να κάνει με συγκεκριμένες επιλογές και δράσεις σε πρακτικό επίπεδο, αλλά έχει να κάνει και με τη συνολική προσπάθεια που γίνεται για να αναδιαταχθούν οι πολιτικοί συσχετισμοί. Ας δούμε τι γίνονταν στην Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια πριν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση. Στη δεκαετία του 90 είχαμε περίπου 400 με 600.000 μετανάστες χωρίς χαρτιά, κυρίως από χώρες που δεν δέχονται σήμερα μετανάστες. Για τους περισσότερους δεν υπήρξε καν διαδικασία ασύλου. Αφέθηκαν να δουλεύουν παράνομα, τροφοδοτώντας κοινωνικούς αυτοματισμούς και ρατσισμούς, σε καθεστώς πλήρους εκμετάλλευσης, και το ίδιο συνεχίστηκε και αργότερα, στα χρόνια της δεκαετίας του 2000, όπου κυβερνούσε, θυμάστε, η Νέα Δημοκρατία και κατηγορούσε το ΣΥΡΙΖΑ ότι έφερνε στην Ελλάδα πρόσφυγες και μετανάστες. Ερχόντουσαν άνθρωποι, έμεναν χωρίς χαρτιά, χωρίς δικαιώματα. Αυτό πρέπει να τελειώσει, πρέπει να μπει μία τάξη, πρέπει να γνωρίζουμε ποιες είναι οι διαδικασίες, πού δίνεται άσυλο και πού δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Για τη σημερινή προσφυγική κρίση, η κύρια προτεραιότητά μας είναι τα νησιά και πρέπει να λύσουμε ταυτόχρονα τρία ζητήματα. Το ένα είναι πώς θα αποσυμπιαστεί η κατάσταση στα νησιά δεδομένων και των αυξημένων προσφυγικών ροών της τελευταίας περίοδου. Το δεύτερο, πόσο γρήγορα αυτοί οι άνθρωποι που φτάνουν στα νησιά θα μπορούν να έχουν γνώση για το τι πρόκειται να τους συμβεί, δηλαδή αν θα επιστρέψουν ή αν θα φύγουν σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα μέσα από τη διαδικασία του relocation. Και το τρίτο, να εξασφαλίσουμε τα δικαιώματα των ίδιων των νησιωτών που έχουν ανταποκριθεί στα ανθρωπιστικά τους καθήκοντα με πρωτόγνωρο παγκοσμίως τρόπο. Και είμαστε περήφανοι και για τον τρόπο με τον οποίο στάθηκε η δική μας κυβέρνηση, αλλά κυρίως για τον τρόπο με τον οποίο στάθηκε και αντιμετώπισε ο ελληνικός λαός αυτή την ανθρωπιστική κρίση και την ανθρωπιστική καταστροφή. Όσον αφορά την κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας για το προσφυγικό και στη συνέχεια τη συζήτηση στη Βάρνα που έγινε πριν από λίγες μέρες, πρέπει να είναι απολύτως σαφές ότι το κύριο βάρος αυτής της κοινής δήλωσης είναι ότι από τη μεριά της Ευρώπης δίνονται χρήματα στην Τουρκία, ώστε οι πρόσφυγες κατά κύριο λόγο να διαμένουν εκεί και να βελτιώνουν τη ζωή τους εκεί. Οι επιστροφές είναι διορθωτικός μηχανισμός και όχι το αντίστροφο. Τελευταίο, αλλά νομίζω όχι μικρότερη σημασία από όλα τα προηγούμενα, για τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς και την προσπάθεια συμψηφισμού που επιχειρείται με τους 8 Τούρκους οι οποίοι αιτούνται άσυλο. Δεν μπορεί να υπάρξει κανένας τέτοιους είδους συμψηφισμός δύο διαφορετικών υποθέσεων. Η Τουρκία με τον ταχύτερο δυνατό τρόπο πρέπει να επιστρέψει τους Έλληνες στρατιωτικούς. Δεν στηρίζεται σε κανένα δικαιϊκό σύστημα οι συνεχείς αναβολές και είναι ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει κανένα συμψηφισμός, μια και το ελληνικό δικαιϊκό σύστημα λειτουργεί κανονικά. Εμείς, τους 8 Τούρκους, δεν τους συλλάβαμε. Οι 8 ζήτησαν άσυλο από την Ελλάδα. Οι δικοί μας στρατιωτικοί, οι Έλληνες στρατιωτικοί,
δεν ζητούν άσυλο στην Τουρκία. Συνελήφθησαν παρά τη θέλησή τους. Εγώ αυτά είχα να σας πω εισαγωγικά. Θα ακούσετε και την τοποθέτηση του Γιάννη. Πραγματικά θέλω να ευχαριστήσω τον καθένα και την καθεμία από εσάς, αλλά και όλους μαζί που σήμερα στο τέλος των διακοπών και ενώ πολλοί κόσμος βρίσκεται εκτός Αθηνών, γεμίσατε αυτή την αίθουσα. Αυτό είναι και τιμή για την οργάνωση εδώ που έκανε μεγάλη κινητοποίηση και για μας, αλλά είναι και μία ένδειξη ότι έχουμε μεγάλες κοινωνικές δυνάμεις και μπορούμε να κινητοποιούμε πολύ κόσμο εάν χρειαστεί, και αυτό θα χρειαστεί ιδίως από τα μέσα του 19 και μετά, πηγαίνοντας προς το Σεπτέμβρη του 2019. Η σημερινή εκδήλωση, εγώ δεν είμαι Βρυλισσιώτης, στα Μελίσια μεγάλωσα, αυτή τη στιγμή μένω στο Μαρούσι, αλλά νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη εκδήλωση πολιτικού κόμματος που έχει γίνει την τελευταία περίοδο στα Βρυλίσσια, σε μη προεκλογική περίοδο, και αυτό σημαίνει ότι έχουμε δύναμη. Παρά τα δημοσκοπικά αποτελέσματα, η πραγματική δημοσκόπηση είναι αυτή η αίθουσα εδώ πέρα, και όταν χρειαστεί να δείξουμε τη δύναμή μας, θα τη δείξουμε με τον τρόπο που πρέπει, με τα συνθήματα που πρέπει και με τις συγκεντρώσεις που πρέπει. Θα προχωρήσουμε και το Σεπτέμβρη του 19 θα διεκδικήσουμε την επανεκλογή μας. Σας ευχαριστώ και πάλι.